Νέο δρόμο στις υφιστάμενες θεσσαλικές επιχειρήσεις ανοίγει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη νέα προκήρυξη. Πρόκειται για ένα πακέτο 10 εκατομμυρίων ευρώ με τον Κώστα Αγοραστό να καλεί τις επιχειρήσεις να καταθέσουν άμεσα τους φακέλους. Κηρύσουμε σήμερα ένα ακόμη μέτρο για την επιχειρηματικότητα. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. 10 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις από 80 έως 400.000 ευρώ με επιδότηση από 50% έως 60% εάν γίνουν νέες προσλήψεις. Ένα έργο σημαντικό ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Και μάλιστα γίνεται μέσω της ΔΥΣΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλαδή της Διεύθυνσης των Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και τη δημόσια διοίκηση. Ένα δύσκολο έργο που σήμερα παίρνει σάρκα και οστά. Οπότε καλούνται οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να ετοιμάζουν τους φακέλους τους και να καταθέτουν τις προτάσεις που να είναι όριμες για να βοηθήσουν και την αξιολόγηση. Την ερχόμενη εβδομάδα η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προκηρύξει το ίδιο μέτρο που θα αφορά όμως σε νέες επιχειρήσεις. Νέες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες έχουν, μπορεί να είναι σε λειτουργία, αλλά να μην έχουν κλείσει 3 χρήσεις λειτουργίας. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω, αυτά έρχονται να προστεθούν στα άλλα μέτρα για την επιχειρηματικότητα που έχουμε πάρει. Έχουμε δώσει 16,5 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Και στη συνεργασία με το Υπουργείο έχουν ενταχθεί 229 νέες επενδύσεις στον τουρισμό, τουριστικών επιχειρήσεων δηλαδή επενδύσεις. Και ταυτόχρονα εμείς με τα 16,5 εκατομμύρια τα οποία δίνουμε, δημιουργούμε επενδύσεις 33 εκατομμυρίων και εντάσσουμε 113 νέες επενδύσεις που δεν θα ενετασσόταν εάν δεν δίναμε τα χρήματα αυτά. Άλλωστε, έχουμε δώσει και 10 εκατομμύρια στο ΤΕΠΗΧ, στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις τις μικρές να παίρνουν δάνεια, αλλά με επιδότηση επιτοκίου. Και όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της διεκδίκησης που κάναμε και της συνεργασίας με τα Υπουργεία και μέχρι σήμερα για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία έχουμε εντάξει 1.344 έργα προϋπολογισμού 650 εκατομμυρίων ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.